Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές γνωρίζουν πλέον τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει για να ξεκολλήσει η ελληνική αξιολόγηση, να μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα και να εκταμιευθεί εγκαίρως η επόμενη δόση του προγράμματος. Παρομοίως, όλες οι πλευρές γνωρίζουν ποιες είναι οι χρονικές προθεσμίες για να επιτευχθεί αυτό και ποια είναι τα ρεαλιστικά όρια. Ακόμα όμως και έτσι, η συμφωνία πλαίσιο δεν επήλθε. Αυτό είναι έκδηλο στη δήλωση Dijsselbloem μετά τη συνάντηση παρά την εξαιρετικά θετική επιλογή λέξεων. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, οι θεσμοί και εγώ είχαμε μια επικοδομητική συνάντηση για την τρέχουσα κατάσταση της δεύτερης αξιολόγησης. Υπάρχει μια σαφής κατανόηση ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι προς το συμφέρον όλων. Θα προβούμε σε ανασκόπηση της περαιτέρω προόδου της δεύτερης αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του επόμενου Eurogroup. Αμέσως μετά την ανακοίνωση, η Dijsselbloem, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δυσχεραίνουν τις διαπραγματεύσεις. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση των Βρυξελών υπήρξε προσπάθεια εξεύρεσης κοινού τόπου ανάμεσα στους θεσμούς και στην ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, εκτιμούν ότι παρά την πρόοδο, όσο παραμένουν παράλογες απαιτήσεις από πλευράς Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δυσκολεύονται οι προϋποθέσεις για συνέχεια της διαπραγμάτευσης σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Οι θεσμοί έχουν θέσει ως απαράβατη προϋπόθεση την ομοθέτηση μέτρων δύο μονάδων του ΑΕΠ και αυτό θα συμβεί ασχέτως των οικονομικών προβλέψεων της επόμενης Δευτέρας. Από εκεί και πέρα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προσπαθήσουν να πλησιάσουν λίγο παραπάνω για να επιστρέψει η Τρόικα στην Αθήνα μέσα στη βδομάδα. Το θέμα είναι πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός, γιατί έχουμε αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Έτσι. Είναι τα εργασιακά, τα οποία θα συνεκτιμήσουμε εάν εκεί υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Απ' την άλλη μεριά είναι το τι πρόταση θα έχουμε από την πλευρά των δανειστών. Νομίζω ότι αν δεν το δούμε αυτό, εάν δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στα χέρια μας, δεν μπορούμε να πούμε τι θα γίνει, σίγουρα, ποια θα είναι η στάση του καθένα απέναντι. Είναι συζήτηση αυτό. Σεναρίων έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, αυτό που σας λέω δεν είναι ότι δεν μπορώ εγώ να τα ψηφίσω. Φαντάζομαι ότι το σύνολο ή το μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ψηφίσει. Κρίσιμη σημασία θεωρεί η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στη διήμερη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βερολίνο τη Δευτέρα και τη Τρίτη, όπου θα έχει και τις πρώτες εκτεταμένες συναντήσεις με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και τον Υπουργό Οικονομικών Βολφγκανγκ Σόιμπλε. Ο κ. Μητσοτάκης μέχρι τώρα είχε ολιγόλεπτες συναντήσεις με την κυρία Μέρκελ στο πλαίσιο του Συνόδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτή τη φορά θα έχει τη δυνατότητα να συζητήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις αλλά και την κατάσταση στη χώρα και να αναπτύξει το δικό του σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από την κρίση. Η αξιολόγηση θα κλείσει και νέα μέτρα δεν θα ληφθούν. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Υπουργός Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος Πάνος Καμένος σε μια φόλη στη σύλλη συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών. Η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να αντικρούσει τις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών. Γι' αυτό λέω πως από υποτακτική έγιναν και συνεργοί, δήλωσε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά. Η υποψία μου είναι ότι έχουν αποδεχθεί τις ομαδικές απολύσεις τουλάχιστον. Ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας ως δίθεν επαναστάτης. Mm-hmm. Στην πορεία έγινε υποτακτικός των πιο συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης, λέγοντας σε όλα ναι, σε όσα του ζητούσανε. Και τον ρώτησα στην Βουλή και δεν πήρα καμία απάντηση. Mm. Τώρα γίνεται και συνεργός. Γιατί με την πολιτική που ακολουθεί, την αδράνεια και την ανικανότητα, θα είμαστε διαρκώς αντιμέτωποι με το δίλημα Brexit ή διαρκής λιτότητα. Μπορούμε και χωρίς μνημόνιο. Και σίγουρα μπορούμε και είναι η μόνη λύση χωρίς μνημόνιο. Δραχμή. Προϋποθέτει την εθνική ανεξαρτησία. Δεν ξέρω αν θα λέγεται δραχμή, προϋποθέτει εθνικό νόμισμα. Είχαμε εθνικούς ηγέτες. Αυτό που έπρεπε να γίνει το 2010 ήταν καταγγελία για το δημόσιο χρέος της χώρας, γιατί μπήκαμε με πλαστά στοιχεία. Μπήκαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πλαστά στοιχεία μπήκαμε και στη ζώνη του ευρώ. Πώς πάλι ο ελληνικός λαός θα την πληρώσει, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα. Είναι σκληρά μέτρα, βάρβαρα μέτρα. Δεν πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις. Δεν το βλέπετε να υπάρχουν, να περάσουν. Έχουν συμφωνήσει οι ίδιοι, έχουν συμβιβαστεί πλήρως με αυτή την κατάσταση. Όμως όταν έρχεται η ώρα, σηκώνουν το χεράκι τους, ψηφίζουν ναι στα μέτρα. Πολύ σκληρή επίθεση κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
Επιφύλασε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας το Σόιμπλε πυρομανή, ζητώντας μάλιστα δημοσίως από την καγκελάριο να μαζέψει τον υπουργό της. Δεν άνοιξε τα χαρτιά του όσον αφορά την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, ενώ δεν έκανε και καμία αναφορά στο θέμα του χρέους. Όλα αυτά στον απόϊχο της συνάντησης του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου με τους δανειστές της Βρυξέλλες για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τόνισε ότι δηλιάζει να πει την αλήθεια. Προτιμά να παίζει ένα διαρκές παιχνίδι πόκερ, να παίζει το μουτζούρι, επειδή δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν ή να ρίξουν το φταίξιμο στην αδιαλεξία του Σόιμπλε για τη μείωση του χρέους, προσπαθούν να εφεύρουν νέες απαιτήσεις στην Ελλάδα, παράλογες, εξωπραγματικές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι δεν ανεχόμαστε από κανέναν παρατηρήσεις ότι καθυστερούμε. Και να παρακαλέσω θερμά την καγκελάριο να αποθαρρύνει τον Υπουργό των Οικονομικών της από αυτή την διαρκή επιθετικότητα εναντίον της Ελλάδας και από αναφορές υποτιμητικές του τύπου «Η Ελλάδα και οι Έλληνες ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους». Δεν ξέρω αν αυτού του είδους οι αφορισμοί συγκινούν τους Γερμανούς ακροδεξιούς και βοηθάνε τη συγκράτηση των διαρροών προς το κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα και δεν μπορεί η προεκλογική περίοδος σε μια χώρα να επηρεάσει τη ζωή και τις εξελίξεις σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν επαναλαμβάνουμε, τηρούμε τα συμφωνηθέντα, να τηρήσουν και οι εταίροι μας από την δική τους πλευρά όσα έχουν συμφωνήσει.